Πάμε να συζητήσουμε όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας με τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Νότιο Τομέα. Καλησπέρα σας, κύριε Γαϊτάνη. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Εγώ, κύριε Πιέρο, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα την κυρία Φωτίου, υποψήφια βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ στο Νότιο Τομέα. Καλησπέρα σας, κύριε Φωτίου. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Και τον κύριο Μιχάλη Καρχημάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο Δυτικό Τομέα της Αθήνας. Καλησπέρα, κύριε Καρχημάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Γαϊτάνη, έχετε και την εμπειρία του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας εσείς από τα νεότερα της ημέρας, τα οποία έσκασαν σήμερα από τη διακαναλική που παραχώρησε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή το ενδεχόμενο σχηματισμού μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού, έστω και σαν συζήτηση, γιατί σας αφορά, έχει στο επίκεντρο της συζήτηση αυτή τις υποκλοπές και τα Τέμπη. Εντάξει, αυτή η πρόταση φανερώνει, ρίχνει τις μάσκες, αν θέλετε, κύριε Πιέρο. Εμείς έχουμε μιλήσει από πολύ καιρό ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξουμε κάθε τρόπο να σχηματίσουν κυβέρνηση πέρα από τη βούληση του ελληνικού λαού, ενώ ακόμα και πέρα από το αν δεν είναι πρώτο κόμμα. Έχουν ξεκινήσει με τις κυβερνήσεις ηττημένων. Ο κύριος Μητσοτάκης το έχει πει αυτό από το Σεπτέμβριο. Βλέπετε, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει αυτή τη συζήτηση. Περάσαμε στην κυβέρνηση ανοχής, τώρα φτάσαμε στην κυβέρνηση ειδικού σκοπού, δηλαδή μια κυβέρνηση παραλυσίας, η οποία θα έχει σκοπό μόνο και μόνο να μην είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Νομίζω, κύριε Πιέρο, ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Οι Έλληνες πολίτες δεν θα διακινδυνεύσουν, δεν θα ρισκάρουν τα προσωπικά πολιτικά παιχνίδια του κύριου Τσίπρα, ο οποίος είναι διατεθειμένος να παίξει τη χώρα στα ζάρια μόνο και μόνο για να διασωθεί ο ίδιος. Ο μόνος τρόπος να ακυρωθούν όλα αυτά τα σενάρια εν της πράγμασης, κύριε Πιέρο, και πολιτικά και ηθικά και δημοκρατικά, είναι την Κυριακή η Νέα Δημοκρατία να πάρει ένα όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό. Λοιπόν, θέλω να έρθω σε εσάς τώρα, κυρία Φωτίου, και να μας πείτε, λίγες ημέρες πριν από τις κάλπες, βάζετε με έναν τρόπο έτσι μπαρούτι στην συζήτηση την πολιτική, τι σημαίνει αυτή η πρόταση και αν ουσιαστικά είναι και ένα προσκλητήριο στο ΠΑΣΟΚ. Καταρχήν, δεν αφορά εμάς η πρόταση αυτή. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ο Αλέξο Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι εμείς πάμε για κυβέρνηση μακράς πνοής και πάμε για σταθερή κυβέρνηση μακράς πνοής και από τα δεδομένα που έχουμε πλέον και τα δημοσκοπικά, τα οποία είδατε, και την Euroactive, όπου λέει ότι όχι μόνο θα είναι ντέρμπι, αλλά η διαφορά μπορεί να παιχτεί και στις 30.000 ψήφους, αλλά πέραν όλων των υπολείπων, εμείς έχουμε στόχο την Κυριακή το βράδυ να ξεκινήσουμε μια μεγάλη υπόθεση σταθεράς κυβέρνησης μακράς πνοής, η οποία επιτέλους θα απαλλαγεί από το καθεστώς Μητσοτάκη, ναι, αλλά από τη μια και από την άλλη. Σας ακούω, αλλά το άνοιξε ο κύριος Τσίπρας σήμερα το εναλλακτικό σενάριο και θέλω να μου απαντήσετε. Όχι για εμάς. Δεν από εσάς όμως, με κορμό εσάς. Ποιος είπε, θα την κάνει, όχι με τίποτα. Είπε ότι μπορεί κάποια από τα κόμματα, ναι, μέσα από τα διέξοδα που έχουν οδηγηθεί να φέρουν και προτάσεις ειδικού σκοπού. Όχι, εμείς, ότι ο ίδιος είναι ανοιχτός σε μια συζήτηση για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Όχι, θα τα φέρουν άλλα, ναι, κόμματα. Είπε επιλέξει, επανέλαβε πάρα πολλές φορές ότι εμείς πάμε για μια κυβέρνηση. Ναι, αλλά είμαι ανοιχτός να συζητήσω για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού, είπε. Και βεβαίως δεν συνδέεται με τις υποκλοπές. Αυτό. Με τι συνδέεται, δεν είναι για να γίνει κάθε... και τα Τέμπη. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όχι, όχι. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μπερδέψει τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Ότι είπε ότι είναι πρέπει να γίνει κάθαρση. Ναι, βεβαίως. Για αυτά τα δύο θέματα, με κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ειδικού σκοπού δεν υπάρχει κυβέρνηση για να γίνει κάθαρση. Μα αυτό υπάρχει προανακριτική. Ήταν πολύ σαφής ότι εμείς θα θέλαμε προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο, ναι, των υποκλοπών. Ναι. Και εδώ υπάρχει και μια διαφορά με το ΠΑΣΟΚ, ναι, που μιλάει για εξεταστική επιτροπή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα και θέμα. Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού τι ρόλο θα έχει, θα κάνει. Δεν αφορά εμάς. Είναι καθαρό εργαλείο. Δείτε όλα τα, ναι, ναι, όλα τα είδα. Τα μέσα, όπως είδατε κι εσείς, τι απάντησε η κυρία Τσαπανίδου. Ότι πρόκειται περί άλλης διακαναλικής που έβλεπε ο Μα κύριος. Μα τι λέτε τώρα, θέλετε να παίξουμε τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα. Σας λέω λοιπόν. Μπορώ ξανά. Να τη διαβάσω αν θέλετε. Ναι, ναι, διαβάστε τη, κυρία, ναι, Καλογεροπούλου. Ένα απόσπασμα και λέει, δεν μπορώ να σκεφτώ εμένα αυτή τη στιγμή. Αυτό που με απασχολεί είναι η νίκη στις εκλογές, γιατί πιστεύω ότι η νίκη ξεδικλώνει την προοπτική προοδευτικής διακυβέρνησης, κυβέρνησης μακράς πνοής
και σταθερότητες. Από εκεί και πέρα, ας δούμε τα αποτελέσματα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε, να εκτιμήσουμε. Δεν αποκλείω εκ των προτέρων την πιθανότητα να προκύπτει μια κάποια συζήτηση την επομένη των εκλογών, αλλά ο στόχος μου δεν είναι μια κυβέρνηση. Δεν είναι μια κυβέρνηση. Άφησε λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο να σκεφτεί. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Εννοεί ότι μπορεί να μπει στο τραπέζι αυτή η πρόταση. Όχι από εμάς. Μα ο κύριος Τσίπρας την είπε την πρόταση. Τρεις φορές, αν είδατε, μιλάει για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Μήπως υπάρχουν και αδιέξοδα σε κάποιους και θα ζητήσουν ειδικού σκοπού. Δεν άκουσα κάποιον να ζητάει κυβέρνηση ειδικού σκοπού, κυρία. Αυτό ακριβώς σας λέω. Αν το αρνείται ο κύριος Ανδρουλάκης, τότε δεν θα υπάρξει κυβέρνηση ειδικού λοιπόν, σκοπού. Για να πάμε τώρα και στον κύριο Καρχημάκη και να μας πείτε πώς την ακούτε. Προσπαθείτε να το μαζέψετε. Τίποτα δεν μαζεύω. Είμαι σαφής και νομίζω... Όχι εσείς. Τίποτα δεν μαζεύω. Να πάω στον κύριο Καρχημάκη. Είμαι πολύ σαφής. Επειδή αυτή η πρόταση, έστω και ως συζήτηση ανοιχτή, αφορά το ΠΑΣΟΚ με δεδομένο ότι έχει το θέμα των υποκλοπών, θέλω να μου πείτε πώς απαντάτε σε αυτό. Ακούστε με, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια μελλοντική υποθετική σκέψη κάποιων άλλων για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Από την ώρα που διατυπώθηκε νομίζω ότι είναι σαφές. Αλλά εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Σας εμπεριέχει αυτό. Αφού λέει, το συζητήσω με τον κύριο Ανδρουλάκη αυτό. Τις κυβερνήσεις ειδικού σκοπού ναι. Τις ζήσαμε, οι οποίες αποτέλεσαν το βατήρα για να εξυπηρετηθούν προσωπικές πολιτικές επιδιώξεις και καρέκλες. Το ζήσαμε την περίοδο του 2012. Ο ειδικός σκοπός ποιος ήταν το 2012? Να βγει η χώρα από την κρίση. Πότε έπρεπε λοιπόν η κυβέρνηση ειδικού σκοπού να τελειώσει, για να καταλάβετε τι σημαίνει ειδικού σκοπού και την πλόφα είναι. Πότε έπρεπε να τελειώσει η κυβέρνηση ειδικού σκοπού τη θητεία της? Τον Οκτώβριο του 2013. Πότε την τέλειωσε? Σε τρεις μήνες από τη μέρα που σχηματίστηκε να προετοιμαστεί ο Σαμαράς για να κάνει εφόρμηση. Αφού συγκυβερνήσατε με τον Σαμαρά. Κακώς συγκυβερνήσαμε. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν το λέω πρώτη φορά, το λέω συνεχώς. Το λέω συνεχώς. Άρα λοιπόν, η κυβέρνηση ειδικού σκοπού είναι για να κερδιθεί κάποιος χρόνος για να δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα κάτσει σε συζητήσεις, συγγνώμη σας διακόπτω, κατηδίαν το θέμα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στις επαφές που θα έχει μαζί του στο πλαίσιο των διερευνητικών. Εμείς δεν συμφωνούμε. Εμείς μιλούμε όχι, για ενδεχόμενο παραπομπής πολιτικών προσώπων. Αυτό μεταξύ είναι και μιλάμε για σχηματισμό, αλλά μην μπερδεύουμε το ίδιο. Μιλάμε για σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης. Δεν είναι ανάγκη να είναι ειδικού σκοπού με βάση την τρίτη εντολή που εμείς θα πάρουμε. Βιώσιμη κυβέρνηση με βάση ένα συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο. Τελεία και παύλα. Άρα δεν συζητά κανείς για κυβέρνηση ειδικού σκοπού από ό,τι αντιλαμβάνουμε εδώ. Θέλω να ξανάρθω τώρα και πριν πάμε στα προγράμματα, να δούμε λίγο, γιατί είμαστε τώρα στο πενταήμερο πριν από τις κάλπες, να δούμε πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Γιατί τώρα όντως αυτή η συζήτηση δεν είναι περιττή. Λίγες μέρες πριν από τις κάλπες, κύριε Γαϊτάνη, ακούμε διαρκώς τον κύριο Μητσοτάκη να μιλά για αυτοδυναμία. Δεν έχουμε αντιληφθεί τι θα γίνει αν πάμε σε δεύτερες κάλπες. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία. Δηλαδή, τι γίνεται σε αυτό το ενδεχόμενο, με δεδομένο ότι έχει πει πολλές φορές πλέον ο Πρωθυπουργός ότι με το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη δεν συνομιλεί. Άρα δεν έχει μείνει κανένας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πιθανός συνομιλητής. Κύριε Πιέρο, έχετε περάσει με το ερώτημα που θέτετε, το ορόσημο της 21ης Μαΐου, που είναι ένα βασικό πολιτικό ορόσημο. Θα έχουμε πολιτικό αποτέλεσμα, εκλογικό αποτέλεσμα που είναι πολιτικό αποτέλεσμα. Έχετε περάσει και τις δεύτερες εκλογές και έχετε βρεθεί το βράδυ της δεύτερης κάλπης. Όχι, εγώ είτε πρώτη είτε δεύτερη, αφού λέει δεν μιλάω μαζί του, δεν θα μιλήσω ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη. Ναι, διότι, για δύο λόγους. Διότι υπάρχουν και πολιτικές διαφορές, υπάρχουν ναι. Και το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται να έχει μια προσωπική αιμονή με τον κύριο Μητσοτάκη. Το ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας βασικά είναι ούτε Μητσοτάκης. Απλώς προσπαθεί να τον ντύσει κάπως διαφορετικά και βέβαια με τις πολιτικές του θέσεις φαίνεται ότι ταυτίζει περισσότερο το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ παρά ότι κρατάει στις αποστάσεις. Ξέρετε, οι συμπολίτες μου στην Ηλιούπολη, στη Νέα Σμύρνη, στον Άγιο Δημήτρο, ξέρετε, με ρωτάνε, κύριε Πιέρο, πώς θα γίνει να αυξήσουμε τα εισοδήματα. Και γι' αυτό το ερώτημα απάντηση έχει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι μπορούμε κάθε χρόνο να έχουμε οικονομική ανάπτυξη, να αυξήσουμε κι άλλο τον κατώτατο μισθό και να αυξήσουμε τις αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και είμαστε μόνο οι αξιόπιστοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί ακριβώς το κάνουμε και αυτή τη δύσκολη
δύσκολη τετραετία. Θέλουν οι συμπολίτες, για παράδειγμα, καλύτερο δημόσιο, το οποίο θα βασίζεται στην αξιολόγηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι υπέρ της αξιολόγησης. Έχουμε μιλήσει για όλα τα μεγάλα ζητήματα ενωθέρωση του συντάγματος, ενωθέρωση του άρθρου 16, αναγκαία πράγματα. Ξέρετε, υπάρχουν λοιπόν πολιτικές διαφορές. Εμείς τι λέμε? Καταθέτουμε στους Έλληνες πολίτες, στην κρίση τους, το καλά κοστολογημένο μας πρόγραμμα. 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε πεπραγμένα και όχι υποσχέσεις πάνω στο οποίο το βασίζουμε. Και λέμε λοιπόν, έχουμε και έναν ηγέτη σοβαρό, στιβαρό, μετρημένο, αποτελεσματικό να το υλοποιήσει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όποιος συμφωνεί, έρχεται την Κυριακή και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ώστε να πάρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Ποια είναι η αντιπρόταση, κύριε Πιέρο? Ο άγνωστος Χ, μήπως του κύριου Ανδρουλάκη, ή μια κυβέρνηση προοδευτικής συμμαχίας που θα συμπεριλαμβάνει τον κύριο Βαρουφάκη, τις Δήμητρες, τα τοπικά νομίσματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο κύριος Τσίπρας ότι αυτά είναι ανοησίες, τα χαρακτήρισαν ανοησίες. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει και κάτι άλλο. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει και κάτι άλλο, κύριε Πιέρο, ότι μην κοιτάτε τι λένε τα κόμματα τώρα, μετά τις εκλογές θα πούμε άλλα. Αλλά είπε ότι έχει βγει ο κύριος Βαρουφάκης μόνος του εκτός. Τότε μας πάτε αιωνίως για εκλογές, δηλαδή. Άρα, κυρία Καλογεροπούλα, αν δεχτούμε ότι έχει μια κρίση ειλικρίνειας ο κύριος Τσίπρας και αυτό που εννοεί το πιστεύει, δεδομένου ότι ο κύριος Κουτσούμπας λέει μούφα η κυβέρνηση συνεργασίας. Ποιος θα κάνει προοδευτική διακυβέρνηση με ποιον? Δεν βγαίνουνε. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η κάλπη, ήταν ρητορικό το ερώτημα, κύριε Καλογέρο, πολύ διάλογο κάνουν. Η κάλπη της απλής αναλογικής είναι μια κάλπη που δεν χρειαζόταν. Και γιατί δεν χρειάζεται? Γιατί η χώρα, εμάς είναι πάγια θέση μας αυτό, χρειάζεται σταθερές μονοκομματικές κυβερνήσεις. Και αυτό θα επιδιώξουν. Ζούμε σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Έχουμε ένα γείτονα ο οποίος είναι αναθεωρητής. Βλέπετε οικονομικές προκλήσεις στη διεθνή σκακέρα. Η χώρα χρειάζεται την επενδυτική βαθμίδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι αν είναι εκείνος πρωθυπουργός, σε 100 ημέρες η χώρα θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, τόσο σημαντική για την οικονομία μας. Χρειαζόμαστε να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε τις πολιτικές για τους νέους. Όλα αυτά γίνονται μόνο με αυτοδυναμία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Όλα αυτά γίνονται, κύριε Πιέρο, μόνο με αυτοδυναμία λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να έρθω σε εσάς τώρα, κυρία Φωτίου, ακούγοντας κάτι καθαρό από τον κύριο Γαϊτάνη, λέει μόνο αυτοδυναμία, να μου πείτε πώς βγαίνει, το λέω απλά, ο δικός σας λογαριασμός για να σχηματιστεί η προοδευτική διακυβέρνηση. Με δεδομένο ότι έχουμε αυτές τις αρνήσεις, τις οποίες βλέπετε ότι τις επικαλούνται η Νέα Δημοκρατία. Είτε είναι από τον κύριο Βαρουφάκη, είτε είναι από τον κύριο Κουτσούμπα, αλλά και τους όρους που θέτει ο κύριος Ανδρουλάκης, να μην είναι στο τιμόνι ο κύριος Τσίπρας. Καταρχήν, να κάνω ένα σχόλιο σε όσα είπε ο κύριος Γαϊτάνης. Αυτό που είναι πρωτοφανές σε αυτή τη χώρα είναι ότι μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που απέρχεται, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης, κάνει μια τεράστια ιστορία εκλογών, δηλαδή πάμε για εκλογές την επόμενη Κυριακή, για να τη χρησιμοποιήσει ως δημοσκόπηση, αυθεντική δημοσκόπηση, γιατί και αυτοί δεν ξέρουν πλέον τι τους γίνεται από αυτά που έχουν πει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, καλούν τους νέους ανθρώπους, με το 150άρικο φαντάζομαι, να έρθουν να τους ψηφίσουν για να το χρησιμοποιήσουν δημοσκοπικά αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν θα έχουν ένα καλό ποσοστό, δεν θα έχουν, θα είναι δεύτεροι, όπως νομίζουμε εμείς, ή θα είναι πρώτοι και με ποια διαφορά. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν έχει γίνει σε χώρα αυτό. Δηλαδή να λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω καμία κυβέρνηση με το τρίτο κόμμα, γιατί με αυτό μπορούσε να κάνει, διότι εκτός των όλων των άλλων εγώ πάω για αυτοδυναμία, γιατί μόνο η αυτοδυναμία είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να διαχειριστώ. Αλλά αυτό λέει. Αυτό λέει. Και ναι, αλλά αυτό είναι σκάνδαλο. Αυτό από μόνο του είναι σκανδαλώδη. Εσείς τι λέτε όμως, έχει ενδιαφέρον. Λέω λοιπόν, εμείς λοιπόν πώς λέμε. Πώς γίνει ο λογαριασμός? Ότι ο λογαριασμός ποιος? Ο λογαριασμός με την έννοια ναι. Η σύνθεση για εμείς μια τέτοια κυβέρνηση. Εμείς λέμε πρώτον, γιατί είναι πολλές ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μας έφεραν στα βράχια. Δηλαδή αυτές μας βάλαν στα μνημόνια, οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Μας βάλαν στα μνημόνια. Και καταφέραμε να βγάλουμε από τα μνημόνια τη χώρα με μια πάρα πολύ λελογισμένη πορεία, μετρώντας ευρώ το ευρώ και αφήνοντας 37 δις σε αυτή τη χώρα, ώστε να μην ξαναμπεί με την πρώτη ευκαιρία, όπως μπορούσε ας πούμε να μας βάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν λέμε εμείς ότι η απλή αναλογική σε 23, σε 24 από τις 27 χώρες της Ευρώπης λειτουργεί.
Εδώ οι φοβεροί ευρωπαϊστές του κυρίου Μητσοτάκη θεωρούν ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να δουλέψει με την... Δεν αρνεί το Μητσοτάκη να συνεργαστεί μαζί σας. Βεβαίως. Το Κουτσούμπας, αρνεί το Βαρουφάκης. 53% βάζει όρους ο Ανδρουλάκης. Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά. Ο κύριος Ανδρουλάκης βάζει όρους. Ναι. Και καλά κάνει. Έτσι γίνεται πάντα προεκλογικά. Όλοι οξύνουν ακριβώς την... στον αγώνα τους για να περιχαρακώσουν και τις ψηφοφόρες και τα λοιπά. Μετά. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Εκείνο που ξέρω είναι ότι 53% του ελληνικού λαού θέλουν κυβέρνηση. Θέλουν κυβέρνηση και αυτό θα το λάβει πολύ σοβαρά το Πασόκ. Νομίζω θα σκεφτεί τα πάντα. Mm. Θα σκεφτεί τα πάντα εάν την επόμενη Κυριακή είμαστε εμείς πρώτοι. Θα σκεφτεί τα πάντα. Δεν θα αφήσει τη χώρα να μην έχει κυβέρνηση. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο μέρος σύγκλησης των προγραμμάτων μας. Μάλιστα. Και υπάρχει μεγάλο μέρος στα εργασιακά, στο κοινωνικό κράτος, στο ΕΣΥ, στην παιδεία, στην υγεία. Ναι, στην υγεία και στο ΕΣΥ. Όπως υπάρχει και για τους πληστηριασμούς και τα λοιπά. Λοιπόν, άρα, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν. Μάλιστα. Είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στη χώρα να κυβερνηθεί από μια προοδευτική κυβέρνηση και δεν νομίζω μια ότι κανείς θα αφήσει αυτή την ευκαιρία την Κυριακή. Για να πάμε στον κύριο Καρχημάκη, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Καρχημάκη, αυτή η ευκαιρία ουσιαστικά, αν αρνηθείτε, θα έχει χαθεί με δική σας ευθύνη για να σχηματίσει μια τέτοια κυβέρνηση. Να το απαντήσετε αυτό που λέει η κυρία Φωτίου. Και αν θα επιμείνετε και σε όλους τους όρους που έχετε βάλει. Αρχικά θέλω να ξεκινήσω από κάτι που είπε ο κύριος Γαϊτάνης, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει προσωπική αιμονή. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει αιμονή, έχει επιμονή απέναντι στις πολιτικές του παρακράτους, απέναντι στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, απέναντι στην αδιαφάνεια και στη διαφθορά, απέναντι στην παραγραφή υποθέσεων διαφθοράς, απέναντι στο φρενάρισμα των μεταρρυθμίσεων, απέναντι σε μία σειρά από γεγονότα και από πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν και υποβαθμίζουν τη ζωή των αδύναμων. 3 εκατομμύρια περίπου Έλληνες είναι ή στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας, και τη ζωή των πραγματικών δημιουργών της οικονομίας, των μικρομεσαίων, όπου 900.000 επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, όταν βλέπουμε 68 επιχειρήσεις να έχουν πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης 1,2 δις δάνεια με 1% επιτόκιο και οι υπόλοιποι ασφιχτιούν. Μίλησε ο κ. Γαϊτάνης για ανάπτυξη. Τι σημαίνει ανάπτυξη? Θα τα δούμε τα οικονομικά. Πώς θα πάμε, να θα κάνουμε ξεχωριστό γιατί κύκλο για τοποθετήθηκε, τα οικονομικά. Τοποθετήθηκε, πρέπει να απαντήσω. Θα κάνουμε και ξεχωριστό κύκλο. Τώρα, θα σας το αφαιρέσω. Όσον αφορά, μίλησε εν πάση περιπτώσει για καλύτερο δημόσιο, για αύξηση εισοδημάτων. Πού τα όλα αυτά? Τα θυμήθηκαν τώρα, μετά από 4 χρόνια. Μετά από 4 χρόνια. Κοιτάξτε, την έφαγε ο πληθωρισμός, να συμφωνήσω. Όχι, από πού τεκμέρεται αυτό? Και εν πάση περιπτώσει. Είναι παραπάνω από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι 20% τώρα. Όλα τα στοιχεία θα τα τεκμέρεται από τη Eurostat, τεκμέρεται από όλους τους υπερεθνικούς θεσμούς, από τον ΟΟΣΑ, ότι ο μισθός μειώθηκε κατά 7,4%. Η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι πάνω από 20%. Η ασυδοσία στην αγορά είναι απέραντη. Αλλά λοιπόν, δεν την ευκαιρία τώρα, να καταλάβω λίγο και τι κοιτάξτε, θα γίνει. Εγώ θέλω να μιλήσουμε, ο κόσμος θέλει να ακούσει τα πραγματικά προβλήματα. Θα ακούσετε, θα έτσι μιλήσουμε για την οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν λέει το ΠΑΣΟΚ πρέπει να σκεφτεί. Ναι, πρέπει να σκεφτεί, λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σκεφτεί. Εμείς λέμε το εξής. Ναι. Έχουμε διερευνητικές, δεν πρέπει να σκεφτεί και το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν δύο μοντέλα εξουσίας, τα οποία τι έδειξαν στη δεκαετία κυβέρνηση? Ότι δεν ανταποκρίθηκαν. Άρα, εμείς γιατί να μην είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά όλα αυτά που λένε ότι θα τα εφαρμόσουν, από τη στιγμή που είπαν παρόμοια πράγματα και στην τετραετή τους ή στην υπερτετραετή τους διακυβέρνηση δεν τα εφάρμοσαν. Άρα λοιπόν εμείς... Δηλαδή εσείς λέτε εμείς, τι Μητσοτάκης είναι το πράγμα. Εμείς λέμε λοιπόν... Κύριε Καρχημάκη, δεν είναι από αυτούς. Εμείς λέμε για διαφορετικά μοντέλα.
Εμείς λοιπόν μιλάμε. Βλέποντας τα προγράμματα των δύο κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και δεν τα εμπιστεύομαι γιατί παρόμοια προγράμματα διατυπώθηκαν. Όχι, θα πάρουμε εμείς την τρίτη εντολή και εμείς θα είμαστε ο κορμός και οι πεισπεύδοντες του σχηματισμού της κυβέρνησης. Ναι, αλλά αν έχετε μέσα, με θα το κουβεντιάσουμε. Σας λέω για παράδειγμα. Έχετε θα δεχτεί η Νέα Δημοκρατία να συζητήσουμε το πώς θα διερευνήσουμε τις υποκλοπές. Παράδειγμα. Την δικαιοσύνη, κύριε Καρχημάκη. Ακούστε με. Η δικαιοσύνη. Τη σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη έχει κάνει 11 μήνες να διερευνήσει τις υποκλοπές. 11 μήνες να διερευνήσει τις υποκλοπές και πήρε απόφαση για το πώς θα πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων σε 14 μέρες. Θα συζητήσουμε. Και εν πάση περιπτώσει, θα πάμε στο πόρισμα της ΠΕΚΑ που λέει ότι πρέπει να καταρχηθούν όλες εκείνες οι νομοθετικές διατάξεις που εμποδίζουν τη διερεύνηση του αυτό το γύρο, να δούμε λίγο και τα οικονομικά. Απαντήστε μου λίγο σε αυτό. Θα συζητήσετε και με τον κύριο Μητσοτάκη και με τον κύριο Τσίπρα. Ακούστε με. Εμείς θα καλέσουμε τις πολιτικές δυνάμεις να συζητήσουν πάνω στο πρόγραμμά μας, στα σημεία του προγράμματός μας, με την τρίτη εντολή. Ωραία. Γιατί θεωρώ ότι είμαστε οι πλέον αξιόπιστοι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν φέρει κυβερνητικά βάρη. Θα τα μετρήσουμε. Δεν φέρει κυβερνητικά βάρη. Έχει βάλει ένα στοίχημα το πώς θα επαναφέρει μέσα από την αντιστοιχία λόγων και πράξεων την αξιοπιστία στην πολιτική. Ένα μεγάλο στοίχημα που έχει να κάνει για το πώς θα επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην πολιτική. Εντάξει, αλλά και άλλο το προγραμματικό και άλλο ένα στοιχείο σήμερα θα μου επιτρέψετε να πάρει ο Τσίπρας 30+, ή ο Μητσοτάκης 30+, και κοιτάξτε να του πείτε εσείς δεν κάνετε. Οι εντολές, οι τρεις, να αλλάξει το πρόσωπο. Από την ώρα οι τρεις εντολές, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, είναι ισοδύναμες. Μάλιστα. Από εκεί και μετά, αν υπάρχει πρόβλημα, ας εισηγηθεί όποιος θέλει. Στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να είναι δύο, για να μην κάνω αυτή. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε εσά. Ενδιαφέρουσα η άποψη ότι είναι ισοδύναμες οι τρεις εντολές. Καλά, με βάση το Σύνταγμα τώρα, εντάξει, προφανώς μπορεί να σχηματίσει. Όχι, θα πάρετε 30%. Αλλά εγώ θέλω να δούμε κάτι το οποίο αφορά τα προγράμματα για τα οποία είδα ότι έχετε και εμεί ιδιαίτερη ζέση να τα συζητήσουμε. Έγινε μια τεράστια ιστορία εδώ. Και έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι κοστολογημένο ή όχι. Εγώ παρακολουθούσα και τις δηλώσεις του κυρίου Σταϊκούρα, που αναφέρθηκε και στην Κομισιόν και έλεγε για τις διαρκείς αναβαθμίσεις που έχει η χώρα μας, που δείχνουν και μάλιστα υπερδιπλάσιο αναπτυξιακό ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Και την ίδια ώρα, κύριε Γαϊτάνη, βλέπουμε ότι στις 14 με 16 μέρες ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας δεν τη βγάζει με το μισθό του μήνα. Αυτά τα δύο πώς έρχονται και κολλάνε μαζί, δηλαδή και ανάπτυξη υπερδιπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τα λεφτά να τελειώνουν περίπου στο μέσο του μήνα. Δικαιολογείται, κύριε Πιόρα, από το γεγονός ότι γενικά οι μισθοί στη χώρα είναι χαμηλοί. Έχουμε μια χαμηλή βάση. Ξεκινήσαμε, για παράδειγμα, από τον κατώτατο μισθό. Υποτίθεται ότι θα τον αφήνανε στα 751, τον βρήκαμε στα 650, τον πήγαμε στα 780. Η Εργάνη λέει ότι οι μέσες αποδοχές έχουν αυξηθεί περίπου 12,5%. Ξέρετε, η Δημιουργία, άκουσα πριν τον κύριο Καρχημάκη να λέει ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα για τους αδύναμους. Mm-hmm. Αλήθεια, οι 300.000 νέες θέσεις εργασίας είναι τίποτα για τους αδύναμους. Η αύξηση του 55% είναι των 300 ευρώ. Είναι τίποτα για τους αδύναμους. Η βελτίωση, η Ελστάτ που λέει ότι το μέσο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες έχει αυξηθεί το 2022 χωρίς να λαμβάνει υπόψη την αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν είναι μια σοβαρή βελτίωση. Άρα θέλω να πω, κύριε Πιέρο, εμείς τι λέμε. Λέμε ότι στο πρόγραμμά μας έχει βασικά δύο σταθερούς στόχους. Ο πρώτος είναι να αυξάνονται οι αποδοχές και να μειώνουμε τους φόρους. Πώς όμως θα αυξάνονται οι αποδοχές? Έχουμε μιλήσει για νέο μισθολόγιο από την επόμενη χρονιά. Έβαλε ο Πρωθυπουργός ως προϋπόθεση την ετήσια αύξηση της οικονομίας 3-4%, ώστε να οδηγηθούμε σε αύξηση 25% των αποδοχών. Αλλά θέλουμε περισσότερες επενδύσεις, θέλουμε περισσότερες εξαγωγές. 40% του ΑΕΠ έχουν φτάσει οι εξαγωγές μας. Αναλογικά εξάγουμε περισσότερο από τη Γαλλία και την Ιταλία. Ο Economist λέει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια σε άμεσες ξένες επενδύσεις. Και ακούτε το Μητσοτάκη να λέει συνέχεια στους εργοδότες που ψάχνουν να βρουν προσωπικό ότι δώστε περισσότερα χρήματα. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι πολιτικές οι οποίες πλήρως υποστηρίζονται από το δικό μας πρόγραμμα. Και γιατί ζητάμε την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων, κύριε Πιέρο? Ακούστε. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη. Υπάρχει το προηγούμενο του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Ατάκτως ηρημένες υποσχέσεις στο Σεπτέμβριο του 2014 που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.
Και τώρα το ίδιο γίνεται. Αυτό δεν είναι πρόγραμμα. Είναι μια σειραφή προεκλογικών υποσχέσεων. Ξέρει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα τις εφαρμόσει ποτέ. Γι' αυτό τις λέει. Αν ομιγέννητο όμως τις εφάρμοζε, θα οδηγούμασταν σίγουρα σε ένα σημείο εκτροχιασμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κραδένει χαρτιά και να λέει ότι είναι κοστολογημένο. Ναι, αλλά ξέρετε, κυρία, κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εγώ θα σας το πρόγραμμα του πράγματα. ΣΥΡΙΖΑ ναι, ναι. Και αποδείχτηκε ότι δεν ήταν. Διαψεύτηκε. Όχι, μισό λεπτάκι. Αν ανοίξετε τον προϋπολογισμό, έχει όλα τα νούμερα. Όταν λέει, ας πούμε, κάποια πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα αυξήσει 10% τους μισθούς στο δημόσιο, μπορεί εύκολα να υπολογίσει πόσο είναι αυτό το κόστος. Επίσης, σας θυμίζω ότι στη Βουλή ο κύριος Πρωθυπουργός. Είναι άλλο. Όχι, δεν σας είναι καθόλου μιλάω άλλο. Συγκεκριμένα. Ακούστε με. Και εγώ συγκεκριμένα σας μιλάω. Καθόλου ψέματα δεν είπα. Ακούστε. Ο κύριος Μητσοτάκης ρώτησε στη Βουλή τον κύριο Τσίπρα, τον ρώτησε ευθέως. Του λέει, πείτε μου πόσο κοστίζει η μείωση του ΦΠΑ που λέτε. Και είπε, αυτό θα συζητάμε τώρα ο κύριος Τσίπρας. Αφού ήξερε την κοστολόγηση, γιατί δεν το απάντησε. Και επίσης ο Πρωθυπουργός στο debate την προηγούμενη εβδομάδα έκανε μια πρόταση. Μετά τις εκλογές, χρειάζονται τρεις μέρες να κατατεθούν τα προγράμματα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην Τράπεζα της Ελλάδος, κάπου αλλού, να το δούμε γιατί όχι, να κοστολογηθούν. Είναι οριμότητα του πολιτικού συστήματος, κύριε Πιέρο. Δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον στον αέρα. Έχουμε περάσει δεκαετή οικονομική κρίση. Η χώρα στέναξε. Οι πολίτες ζήσαν τεράστιες δυσκολίες. Εδώ ήμασταν, τα βιώσαμε. Πρέπει να μιλάμε με υπευθυνότητα. Εμείς καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο τραπέζι και έχουμε την αξιοπιστία να λέμε, όπως το είπαμε το 2019, ότι θα μειώσουμε φόρους, ότι θα προσελκύσουμε επενδύσεις, ότι θα μειώσουμε την ανεργία. Τα κάναμε και κάναμε και πολύ περισσότερα. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλήθεια. Υπήρχε κανείς να έχει υπολογίσει την πανδημία του κορονοϊού, την ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου. Στήριξη δόθηκε. Και κάτι ακόμα, κύριε Πιέρο. Ποιος είναι ο κριτής? Δόλεψε στη διάσπαση του δημοσίου χρήματος αυτό. Οι αγορές, κύριε Πιέρο, η ελληνική οικονομία γνώρισε 12 αναβαθμίσεις. Θέλετε να σας θυμίσω ότι συνέβη στη Βρετανία το φθινόπωρο με την κυρία Τρας? Λοιπόν, εξελέγει πρωθυπουργός, υποσχέθηκε μπορούσε να υλοποιήσει το πρόγραμμα. Γιατί οι αγορές την τιμώρησαν? Λοιπόν, οι αγορές την τιμώρησαν. Εδώ υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα και βλέπετε το πρωτογενές. Ενώ είχαμε στόχο το 22 πρωτογενές έλλειμμα, είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα. Κυρία Φωτίου, θα απαντήσετε σε αυτά γιατί βλέπω σημειώνετε, αλλά ήθελα μαζί με αυτά να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή είδα πριν ότι κάνατε μία αναφορά. Αναφερθήκατε σε ένα δημοσίευμα της Euroactive για μια δημοσκόπηση που δείχνει τη διαφορά στις 30.000 ψήφους με το ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Δημοκρατίας. Και μου κάνει εντύπωση ότι υιοθετείτε ένα δημοσίευμα που δεν λέει ποια είναι η εταιρεία, πώς έκανε τη δημοσκόπηση, πού. Είπε και τις εταιρείες. Το έχω μπροστά μου. Λέει, είδε μια δημοσκόπηση από μια πολυεθνική. Και αμφισβητείτε. Δεν είναι δημοσκόπηση, Δημήτρη. Δεν είναι. Δεν έχει ταυτότητα. Και αμφισβητείτε τις εταιρείες τις επίσημες που είναι ονομαστικές, που καταθέτουν τα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα δεν αμφισβητήσαμε τίποτα ποτέ. Μα υιοθετείτε με τόσο ευκολία ένα ποσοστό που σας ικανοποιεί. Όχι ένα ποσοστό που δεν όλες αυτές που τώρα η κυρία Φωτίου. Μισό λεπτό. Να θυμίσουμε μερικά πράγματα στον κύριο Γαϊτάνη, γιατί έχει κοντή μνήμη. Τα δύο πρώτα μνημόνια μείωσαν το ΑΕΠ της χώρας κατά 25%. Συνθήκες πολέμου ήταν αυτό. Αυτά ήταν τα δύο μνημόνια που φέρατε. Το 2015 οι μισθοί και τα εισοδήματα είχαν πέσει των πολιτών κατά 36%. Κατάσταση που είναι μόνο μετά από πόλεμο, όχι εν καιρό ειρήνης. Αυτά είχατε καταφέρει με τα δύο πρώτα μνημόνια. Όταν λοιπόν αυξήσαμε εμείς, μόλις βγήκαμε από το μνημόνιο, τον κατώτατο, τον αυξήσαμε κατά τα 11% και είπαμε ότι μόλις ξαναβγούμε. Στα 650 τον αφήσατε. Βεβαίως, στα 650. Πόσο να μην θυμίσω τον υποκατώτατο, πόσο τον ντροπιαστικό. Λοιπόν, πόσο είχαμε πει 11% τον αυξήσαμε και θα τον ξανα. 51. Φτάνει πια. Είπαμε τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη... Κύριε Γαϊτάνη, ξέρετε τι κάνετε. Παραποιείτε μονίμως. Είσαστε ένα κόμμα που λέει συνεχώς ψεύδι. Διότι πραγματικά παίξατε και την ιστορία, το πόσο είναι, αν ήταν το κοστολογημένο το πρόγραμμά μας κατά 25 δις, είπατε στην αρχή, 40 δις είπατε μετά, ναι, την Κολοκυθιά. 5,5 δις λοιπόν είναι το πρόγραμμά μας. Ωραία. Πόσο θα στοιχίσει, επειδή προκαλεί
Και είναι προφανές, γιατί και η Έφη Αξιόγλου και όλο το οικονομικό επιτελείο έχει δώσει συγκεκριμένα νούμερα. Mm-hmm. Πόσο στοιχίζει λοιπόν, παραδείγματος χάρη, αυτά που φάγατε από τους συνταξιούχους τώρα 4,5 χρόνια, τα 7 δις. Φάγατε από τους συνταξιούχους το 1,1 δις της λεγόμενης 13ης σύνταξης. Εσείς που βάλατε την προσωπική διαφορά θα που πούμε, λοιπόν, το νόμο Κατρούγκαλου που κόψετε το ΕΚΑΣ, μιλάτε για τους συνταξιούχους. Άντε πάλι. Εδώς. Λοιπόν, εδώς να έχετε εσείς που δεν κάνατε τίποτα για την προσωπική διαφορά. Εμείς όταν την κάναμε την προσωπική διαφορά διασώσαμε τις συντάξεις. Και γι' αυτό λέγατε εσείς ότι τις ανταλλάξαμε. Θα είμαι λιγάκι. Αν δεν με διακόπτει, θα σας πω όλη την κοστολόγηση. Δεν θέλω όλη την κοστολόγηση. Θέλω να μου πείτε το πρόγραμμά σας βασικά. Θα πούμε λοιπόν ότι, παραδείγματος χάρη, όλα τα 5,5 δις τα οποία λέμε και τα οποία είναι ευρώ προς ευρώ κοστολογημένα για ένα χρόνο, γιατί βεβαίως αυθαιρεσίες μέσα στην τετραετία δεν μπορείς να κάνεις, όπως ξέρετε, κύριε Πιερό, διότι κάθε χρονιά τα θέματα αλλάζουν, των προϋπολογισμών, τα εισερχόμενα και οι ροές από το Ταμείο Ανάκαμψης και πάλι λέγοντας. Άρα αυτά είναι οι λογαριασμοί, ας πούμε, ακριβώς της κολοκυθιάς που έχουν κάνει τόσο καιρό. Μας λένε λοιπόν πόσο θα στοιχίσει το ΦΠΑ. Πώς? 1,1 δις η κατάργηση του ΦΠΑ ως έμεσου φόρου που έχει ρημάξει τους πολίτες. Πόσο θα στοιχίσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? 2 δις περίπου. Κύριε Γαϊτάνη, δεν θα, δηλαδή, θα μας μετρήσετε εμάς, εσείς οι οποίοι... Δεν θέλω να πω... Τα αναδρομικά λοιπόν, για πείτε λοιπόν στους συνταξιούχους ότι δεν πρόκειται να τους δώσετε αυτά που τους κλέψατε. Εγώ λέω τι θα τους δώσετε εσείς. Το 1,1 δις που ήταν η περιβόητη. Δεν κάνω διάλογο όμως. Κύριε Γαϊτάνη, αφήστε την κυρία Φωτίνα να ολοκληρώσει και θα απαντήσετε μετά. Θα πω λοιπόν όλα τα νούμερα που θέλετε και θα πω και τους υπολογισμούς. Γιατί ξέρετε... Του απευθύνεστε όμως, κυρία Φωτίου, και σας απευθύνετε και μετά λέτε το ένα στον άλλο γιατί με διακόπτει. Σωστά, λοιπόν, θα απευθύνομαι μόνο σε εσάς, κύριε Πιέρο. Δεν λοιπόν. Λέω όχι, απλώς λέω μετά μη λέει ο ένας στον άλλο γιατί διακόπτε. Προφανώς. Θα πούμε λοιπόν για τους υπολογισμούς. Πρώτα-πρώτα, εδώ λοιπόν όλα τα μέτρα είναι κοστολογημένα, αλλά δεν υπολογίζονται από τη Νέα Δημοκρατία τα υπερκέρδη τα οποία θα φορολογήσουμε και τα οποία εκείνη δεν φορολόγησε. Γιατί όλοι ξέρουν ότι τα υπερκέρδη στην ενέργεια, τα υπερκέρδη στα δηληστήρια, τα υπερκέρδη στις τράπεζες, τα υπερκέρδη ξεπερνάνε τα 7,5 δις. Ναι. Και εκείνοι είχαν πει ότι θα τα φορολογήσουν κατά 90%, δεν πήραν ούτε ένα ευρώ μέχρι στιγμής. Επομένως λοιπόν υπάρχουν έσοδα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα έσοδα. Είναι και τι δεν βγάζεις από τον προϋπολογισμό όταν κάνεις αυτά τα μέτρα. Γιατί είναι πολύ απλό ότι όταν θα μειωθούν οι τιμές κατευθείαν, παραδείγματος χάρη λόγω της πτώσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα, θα μειωθούν αμέσως οι τιμές. Δεν χρειάζεται τότε να παίρνεις από τον προϋπολογισμό και να δίνεις λεφτά. Μάλιστα. Για να δίνεις πας. Κατάφεραν λοιπόν με αυτή τη θηριώδη ανάπτυξη που έφεραν, πρώτον να αυξήσουν τις ανισότητες, δεύτερον να αυξήσουν τη φτώχεια και την παιδική φτώχεια, τα οποία ρίχναμε εμείς επί 4,5 χρόνια. Σήμερα ένας στους 3 νέους. Νέους είναι. Μάλιστα. Ένας στους 3 λοιπόν είναι άνεργος. Μισό λεπτό. Ένας στους 2 θα κλείνουμε. Ένας στους 2 εργαζόμενους νέους είναι φτωχός. Στοιχεία της Ελστάτ. 7 στους 10 νέους δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το παιδικό δωμάτιο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να πω ακόμη. Βάλτε μια ανατελεία για να μιλήσει και ο κύριος Καρχημάκης όμως. Αμέσως, κύριε Καρχημάκη, να μια ανατελεία. Βάλτε μια ανατελεία. Μια ανατελεία. Γρήγορα όμως. Το μεγάλο ατού του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόγραμμα. Μάλιστα. Το οποίο δίνει ασφάλεια μέσα από ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Υγεία, παιδεία, κατάργηση όλων των νόμων. Των αντεργατικών νόμων του Χατζηδάκη που λοιπόν έχουν ρημάξει τους εργαζόμενους. Για να πάμε τώρα και στον κύριο Καρχημάκη. Και βεβαίως αντιμετωπίζει την τεράστια στεγαστική κρίση, διότι μάλιστα αυτή τη στιγμή
ένα στα τρία νοικοκυριά. Ένα στα τρία νοικοκυριά. Κλείστε με αυτό, κύριε Φωτίου, μάλιστα. 50%. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον κύριο Κατσιμάκη. Για έξοδα στέγη, όταν μάλιστα, στην Ευρώπη είναι ένα στα τρία. Τρει είναι στο πάνελ, τρει. Κύριε Κατσιμάκη. Λοιπόν, ο λόγος αφήστε είναι και δεν θα σας αδικήσω καθόλου. Ισότιμα, δεν θα σας αδικήσω καθόλου. Λοιπόν, ισότιμα είναι και την τρίτη εντολή. Θα έχετε τον ίδιο χρόνο. Τον ίδιο χρόνο. Θέλω να μου πείτε για το δικό σας το πρόγραμμα τώρα και να μου πείτε γιατί να είναι θελκτικό το δικό σας πρόγραμμα την ώρα που ο κύριος Τσίπρας έχει πει πολλά από τις πρώτες κιόλας 50 ημέρες διακυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης έχει βάλει π.χ. 1.500 μέσο μισθό, αύξηση του κατώτατου. Γιατί κάποιος να δει το δικό σας πρόγραμμα και να το προτιμήσει μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Θα σας πω, καταρχήν, να κάνω κάποια σχόλια, έτσι. Είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε για ανάπτυξη. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε και ποιες επενδύσεις. Η ανάπτυξη, για να μπορεί να θεωρείται ότι παίζει τον ρόλο της, πρέπει να έχει ένα αναδιανεμητικό ρόλο. Η ανάπτυξη που επικαλείται σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει κανένα αναδιανεμητικό ρόλο, δηλαδή διαχέεται στην κοινωνία που δοκιμάζεται, στους πολίτες οι οποίοι έχουν τα περισσότερα ή τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μιλάει λοιπόν για δεν ξέρω πόσες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, όταν το 55% των νέων θέσεων εργασίας είναι θέσεις των 300 και των 300 ευρώ, που αυτές οι θέσεις δεν εντάσσονται καν στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Πώς θα ζήσουν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν μπορεί λοιπόν συνέχεια να γίνονται επικλήσεις ευημερίας αριθμών αλλά δυστυχίας των ανθρώπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά τη μείωση των φόρων, το 70% των φόρων είναι έμεση φόρη. 5 δισεκατομμύρια φόροι επιπλέον για αυτό το νέο χρόνο είναι έμεση φόροι, οι πιο άδικοι φόροι. Για ποιους μειώθηκαν οι φόροι? Μειώθηκαν για τους μεγαλοσχήμονες. Η αύξηση του αφορολόγητου είναι για τους μεγάλους. Η αύξηση του αφορολόγητου. Η μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή για τους μεγάλους. Όταν η μείωση του 1% ο μέσος όρος μείωσης της φορολογικής κλίμακας σύμφωνα με τον ΟΣΑ στα μεσαία εισοδήματα είναι 0,002. Λοιπόν, ανύπαρκτη. Άρα από εκεί και μετά ψάξτε σε ποιους μειώθηκαν οι επόμενοι φόροι. Επενδύσεις. Σύμφωνα με διεθνείς φορείς, Ελστάτ, το ΝΟΣΑ κλπ, μόνο το 14% των επενδύσεων στην Ελλάδα είναι παραγωγικές επενδύσεις. Το υπόλοιπο είναι εξαγορές και real estate. Γίνεται ανάπτυξη με αυτά? Δεν γίνεται. Εγώ τι θέλω να πω, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το δικό σας δεν έχω και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να ψηφίσει κάποιος το δικό σας? Θα ψηφίσει, διότι εμείς δεν μιλάμε μόνιμα το πώς θα προσελκύσουμε έσοδα και το πώς θα μεγαλώσει η πίτα και το, πώς το λένε, το εθνικό εισόδημα μόνο μέσα από τους φόρους. Εμείς μιλάμε για μία. Για ποια ανάπτυξη? Μιλάμε για μια ανάπτυξη που θα οδηγεί στην διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και κυρίως μέσα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Ποιο είναι το σχέδιο, για παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας στο αγροτικό τομέα? Δεν μας λέει. Ξέρετε, για να μιλήσουμε ας πούμε για τον αγροτικό τομέα, πρέπει να δούμε τι παράγει αυτή η χώρα που καταναλώνεται εντός της χώρας και τι εισάγουμε. Δηλαδή δεν μπορείς να εισάγεις το 85% της κατανάλωσης του βοήου κρέατος και να μην δημιουργείς τις προϋποθέσεις να μειωθεί αυτό το ισοζύγιο. Υπάρχει σχέδιο? Μπορούμε να δούμε στο Υπουργείο Γεωργίας, για παράδειγμα, πού πάνε τα χρήματα των επενδύσεων για τους νέους αγρότες που τα κάνουν εικοσάρικα και δεκάρικα, διαιρούν, ας το πούμε, τα 500 εκατομμύρια δια του 20.000 ή δια του 30.000, αντί να δώσουμε σε 3.000 ανθρώπους υψηλότερα ποσά σε συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία εμείς εισάγουμε και ένα μικρό ποσοστό παράγουμε για να διευρύνουμε την παραγωγική μας βάση. Το λέω ως παράδειγμα. Το δικό σας πρόγραμμα είναι κοστολογημένο, μιας και ρωτάμε όλους αν είναι. Είναι ρεαλιστικό
και είναι εντός δημοσιονομικών πλαισίων. Όταν μιλάμε και μιλάμε για κατάργηση του νόμου, μισό λεπτό, μιλάμε για κατάργηση του νόμου για την υγεία που βλάπτει και πλήττει το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, έχουμε να κάνουμε με τη ζωή των ανθρώπων. Όταν μιλάμε για τη στέγη, που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι αυτός που έφερε πρώτος το θέμα της κοινωνικής στέγης και την στέγη και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής στέγης μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, όταν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είχε βάλει μόνο 100 σπίτια στο Ταμείο Ανάκαμψης, όταν η Πορτογαλία είχε 15.000, η Ισπανία 20.000, η Ιταλία 30.000. Εμείς ζητήσαμε να αυξηθεί το ποσό αυτό για την κοινωνική στέγη. Εμείς μιλήσαμε για 150.000. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι 5,5 δις το χρόνο το δικό του. Το δικό σας πόσα δις είναι? Πολύ λιγότερο, αλλά είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Έχετε εικόνα? Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και εντός δημοσιονομικών πλαισίων. Αριθμό δηλαδή, έχετε όμως? Δεν μπορώ να έχω αριθμό αυτή τη στιγμή, αλλά δεν εκτροχιάζει και την οικονομία το πρόγραμμά μας. Τα 5,5 δις του ΣΥΡΙΖΑ την εκτροχιάζουν? Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν είμαι γενικό λογιστήριο να το ξέρω αυτό. Μπορώ, από εκεί και μετά σας λέω ότι το πρόγραμμά μας είναι ένα κοινωνικό, αναπτυξιακό, δημοκρατικό πρόγραμμα. Είναι σπατάλη να λέμε ότι έτσι θέλουμε να φτάσουμε στο 7% στον τομέα της υγείας. Λοιπόν, όπως είναι. Όταν μιλάμε για πλαφόν στη λιανική τιμή, όταν μιλάμε για πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος, όταν μιλάμε για επαναφορά, βεβαίως, όταν μιλάμε για επαναφορά του ΕΚΑΣ και κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της προσωπικής διαφοράς που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε, βεβαίως, λοιπόν, εμείς ερχόμαστε να υπηρετήσουμε τις αγωνίες και τις ανάγκες του ελληνικού λαού, των ανθρώπων οι οποίοι καταβαραθρώθηκαν από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα των πραγματικών παραγωγών της οικονομίας. Κύριε Πιέρο, οι τηλεθεατές σας άκουσαν την αριστερή συνθηματολογία, την αριστερή, οι τηλεθεατές σας άκουσαν την αριστερή συνθηματολογία και την αντιπολίτευση του. Την αλήθεια άκουσαν. Την αντιπολίτευση, τουλάχιστον από μένα ως Πασό. Γνωρίζουν, για παράδειγμα, οι συνομιλητές μου ότι οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων έχουν αυξηθεί κατά 20% επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε στόχο στη ζωή των ανθρώπων. Οι κατεπάγγελμα αγρότες. Δεν υπάρχει καμία κοστολόγηση. Ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΣΠΑΣΤΑ. Και το δικό μας πρόγραμμα, κύριε Πιέρο, η ζωή των ανθρώπων είναι στο προσκήνιο. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι και εσείς τους λέτε ότι περνάνε θαυμάσια. Εμείς, κυρία, σε άλλη σφαίρα. Πάμε τώρα να πούμε το σημαντικό. Το σημαντικό, και η κάμερα θα πάει τώρα και στους τρεις για να λέμε τις εκλογικές περιφέρειες που είναι και το μόνο που δεν διαφωνείτε. Λοιπόν, ο κύριος Γαϊτάνης είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα. Καλή προσωπική επιτυχία, κύριε Γαϊτάνη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πιέρο, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία όλο αυτόν τον καιρό. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Από την εκπομπή σας. Την κυρία Θεανό Φωτίου, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα. Καλή προσωπική επιτυχία και σε εσάς, κυρία Φωτίου. Ευχαριστώ για όλη τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτόν τον καιρό. Χαρά μας. Και ο κύριος Μιχάλης Καρχημάκης, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Στην ίδια περιφέρεια με τον κύριο Μητσοτάκη, που βγήκε βουλευτής και την εγκατέλειψε. Λοιπόν, καλή προσωπική επιτυχία σε κάθε περίπτωση σε όλους.